Πάμε να ακούσουμε λίγο το σχόλιο του κυρίου Ιφαντή, του κυρίου Κώστα Ιφαντή, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω από εσάς με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Εκτίμηση μπορεί να γίνει για το εκλογικό αποτέλεσμα? Πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει η εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πιθανότητα είναι μικρή, βεβαίως, οριακή, είναι υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Με ποια λογική? Με την λογική ότι όλοι περιμένουν να επιβεβαιωθεί η πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της επιστολικής ψήφου είναι υπέρ του. Και αυτό φαίνεται από το πώς σιγά σιγά τις τελευταίες ώρες άλλαξαν λίγο τα δεδομένα και κόπηκε, έτσι ψαλιδίστηκε το προβάδισμα που είχε από τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτές τις κρίσιμες πολιτείες που ακόμα απομένει να ανακηρυχθεί ο νικητής. Νομίζω, λοιπόν, τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτή την ώρα, στις 6 και 10, νομίζω ότι τα δεδομένα είναι υπέρ του Τζο Μπάιντεν, αλλά όπως είπατε και εσείς και όπως είναι φανερό, έτσι, είναι μια πολύ οριακή κατάσταση, μια πολύ οριακή συγκυρία. Κάποιες πολιτείες παίζονται σε μερικές χιλιάδες ψήφους, ούτε καν δεκάδες χιλιάδες ψήφους, όπως είναι η Νεβάδα, όπως είναι το Wisconsin. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Αριζόνα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρωτοφανές αυτό στα χρονικά στις αμερικανικές εκλογές, έτσι δεν σημαίνει? Ναι, τόσο μεγάλο. Τόσο οριακά, δηλαδή, ναι. Τόσο οριακά και σε τόσες πολιτείες πραγματικά είναι πρωτοφανές. Έχουμε το προηγούμενο της Φλόριντα. Η Φλόριντα συνήθως είναι μια οριακή εκλογική διαδικασία, εκτός από φέτος ξεκαθάρισε σχετικά νωρίς και με πάνω από μία μονάδα, που και αυτό είναι πρωτοφανές για την Φλόριντα. Λοιπόν, αλλά ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει προηγούμενο που να μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να φέρω στο μυαλό μου μιας τόσο οριακής διαδικασίας, μιας τόσο οριακής εκλογής σε τόσες πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα και μέρες για το αποτέλεσμα. Είναι αρκετοί αναλυτές, έγκυρες αναλύσεις, τις οποίες καταθέτουν σε εφημερίδες του εξωτερικού και αναφέρουν ότι θα μπορούσε να χρειαστούν ακόμα και μέρες μέχρι να έχουμε μια σαφή εικόνα αν το προβάδισμα συνεχίσει να είναι τόσο οριακό. Εντάξει, νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ημέρες μόνο στην περίπτωση που η εκλογή κριθεί στην Πενσιλβάνια. Υπάρχει ένα σενάριο όπου να περιμένουμε την Πενσιλβάνια για να κριθεί, είναι πολύ οριακό, αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σενάριο που αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει απίθανο, δηλαδή να επικρατήσει ο Τζο Μπάιντεν και στην Νεβάδα και στο Βουισκόνσιν και στην Αριζόνα και στην Γεωργία, στην Τζόρτζια. Λοιπόν, και αυτό να το εξασφαλίσει τους 270 ψήφους. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει να περιμένουμε ίσως μέχρι την Παρασκευή, ίσως και παραπάνω, για να καταμετρηθεί. Ενημερωτικά τώρα μόλις το CNN δίνει στους τίτλους το ότι εκατομμύρια από ψήφους μένει ακόμα να καταμετρηθούν στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας. Πριν από λίγο είχε συνέντευξη ο κυβερνήτης της πολιτείας και είπε ότι ακόμα είναι 1 εκατομμύριο συν. Οπότε αν είναι 1 εκατομμύριο συν, σίγουρα απόψε εδώ θα έχουμε αποτέλεσμα, ξεκάθαρο. Και κύριε καθηγητά, βιάστηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ να αυτοχαρακτηριστεί νικητής? Νομίζω ή βιάστηκε ή συνειδητοποίησε ότι το προβάδισμά του δεν είναι ασφαλές, γιατί εξαιτίας της ειδικής συνθήκης με τον τεράστιο όγκο της επιστολικής ψήφου και προσπάθησε να λειτουργήσει προληπτικά. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να είναι στο μυαλό του, αλλά αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο, δηλαδή να προσπάθησε να κινητοποιηθεί, να ανακοινώσει, να φοβήσει ενδεχομένως κάποιους στις διάφορες πολιτείες με μια δικαστική διαμάχη, με ένα δικαστικό μαραθώνιο και έτσι να... Αλλά ήταν τελικά ένα απονεμοημένο διάβημα και το γεγονός ότι από εκείνη τη δήλωση και μετά δεν έχουμε συνέχεια ούτε καν σε επίπεδο Twitter, κάτι δείχνει.
προεγγίζεται συνταγματική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με δεδομένο το γεγονός ότι αν όντως προσφύγει στα νότια δικαστήρια, τότε θα τραβήξει ακόμα πιο πολύ η διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό. Βεβαίως πρέπει να προσφύγει πρώτα στα περιφερειακά δικαστήρια, μετά στα πολιτιακά και μετά στο ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχει ένα σενάριο πολύ τεχνικό για κατευθείαν προσφυγή. Να πω, άκουσα τι λέγατε νωρίτερα και ακούω συνεχώς ότι την υπόθεση εργασίας ότι ελέγχει το ανώτατο δικαστήριο. Απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βεβαίως έχει καταφέρει στη διάρκεια της τετραετίας, ήταν τυχερός εντός εισαγωγικών να διορίσει, να προτείνει και να διοριστούν τρεις συντηρητικών απόψεων δικαστές, αλλά άλλο δικαστές με συντηρητικές αντιλήψεις σε κοινωνικά ζητήματα και άλλο δικαστές οι οποίοι θα παραβιάσουν τις συνταγματικές προβλέψεις για την ισότητα της ψήφου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Είναι ένα από αυτά τα οποία βλέπουμε όμως να κυκλοφορούν. Αλλά αν επιβεβαιωθεί, δηλαδή αν τυχόν επιβεβαιωθεί ότι όντως ελέγχει πολιτικά το δικαστήριο και μπορεί να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή κρίση, τότε αυτό δεν είναι απλώς συνταγματική κρίση, αυτό είναι μείζωνα δημοκρατική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, στους σχετικούς φόβους τους έχω δει σε αρκετά αμερικανικά και ευρωπαϊκά έντυπα να διατυπώνονται εδώ και αρκετές ημέρες. Το ξέρω. Επιτρέψτε μου να έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα σενάριο, ναι, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι ακραίο. Έχουμε όμως ένα ακραίο πρόεδρο, απερχόμενο πρόεδρο. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα πολύ μοναδικές οι συνθήκες. Σκεφτείτε ότι αυτό που αποτελούσε μία περίεργη εξαίρεση, όπως το να έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος να μειοψηφεί και μάλιστα κατά εκατομμύρια στη λαϊκή ψήφο, αυτό τίνει να γίνει κανόνας. Είναι η δεύτερη φορά, είναι η τρίτη φορά σε λιγότερο από 20 χρόνια που συμβαίνει. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα το εκλογικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει στα όρια του και γίνεται αντιδημοκρατικό. Δηλαδή δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του 19ου αιώνα που οι πολιτείες μεταξύ τους ήταν απομονωμένες, όπου υπήρχε ζήτημα ισοτιμίας των πολιτιών. Η εποχή της επικοινωνίας, της αποθέωσης επικοινωνίας, επιτρέπει στους Αμερικανούς να ξανασκεφτούν. Έτσι. Μα ούτως ή άλλως έχουμε το παράδοξο ότι έχουμε δύο κόμματα. Σε ποια άλλη δημοκρατία υπάρχουν μόνο δύο κόμματα τα οποία είναι ελάχιστα στην εξουσία? Εντάξει. Αποκλείεται η πιθανότητα να βρεθεί για τρίτη ιδεολογία ένα τέτοιο πόλο. Κοιτάξτε, είναι δύο κόμματα τα οποία αγκαλιάζουν ή τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα αγκάλιαζαν όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού φάσματος όπως το καταλαβαίνουμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν ιστορικοί λόγοι οι οποίοι εξηγούν για ποιο λόγο. Σαφώς, αλλά για έναν Ευρωπαίο ψηφοφόρο η απορία είναι εύλογη. Μάλιστα. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι και, επαναλαμβάνω, δεν είναι και πρωτοφανές. Απλώς στην Ευρώπη είχαμε, μετά από πολλές δεκαετίες, είχαμε κατακαιρματισμό των πολιτικών συστημάτων. Έτσι. Αλλά κατά βάση αυτός ο διπολισμός, όχι με τον ίδιο τρόπο, απαντάται και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.